Κυριολογιότατε, Σοφολογιότατε, κύριε Υπουργέ Μαρτυρίας και Νησιωτικής Πολιτικής, κύριε Περιφερειάρχη, κύριε Γενική Γραμματέα Θρησκευμάτων του ΔΕΘΑ, κύριε Γενική Γραμματέα Θρησκευτικού Οικονομισμού, κυρία Έπαρχε, κυρία Διοικητέ της Πυροσβεστικής ΚΟΠ, αξιότιμες αρχές. Κύριε Πρόεδρε του Βακού Κομωτινής, κύριε Πρόεδρε του Βακού Φρόδου, με ιδιαίτερη τιμή και χαρά σας καλωσορίζω σήμερα στο πλατάνι της ΚΟ, στην έναρξη λειτουργίας του τεμέχους Γαζί Χασάν Πασά, μετά την αποκατάσταση των ζημιών που υπέστη από τον καταστροφικό σεισμό της 21ης Ιουλίου του 2017. Ως Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Βακού ΚΟ, αισθάνομαι ιδιαίτερη τιμή και χαρά που καταφέραμε, παρά τα ποικίλα εμπόδια και έχοντας μοναδικό γνώμονα το σκοπό που υπηρετούμε, να δώσουμε ξανά στους μουσουλμάνους πολίτες της ΚΟ, το χώρο λατρείας και προσευχής τους στο πλατάνι. Όλοι εμείς που βρισκόμαστε σήμερα στη διοίκηση του Βακού, αλλά και όλοι όσοι εγκετέλεσαν μέλη του Συμβουλίου από το 2018 μέχρι σήμερα, καταβάλαμε και καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια με γνώμονα αποκλειστικά το συμφέρον του οργανισμού και των μουσουλμάνων της ΚΟ, ώστε όλα τα κτίρια του Βακού που υπέστησαν ζημιές από το σεισμό του 2017 να αποκατασταθούν και να είναι πάλι επισκέψιμα και λειτουργικά. Στις προσπάθειες μας συναντήσαμε εμπόδια, αντιδράσεις και ανίκιες συμπεριφορές που όχι μόνο δεν μας στόησαν, παρά το προσωπικό κόστος που υπέμεινε καθένας μας, αλλά μας έδωσαν την απαραίτητη δύναμη για να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για την ευόδοση του σκοπού μας, που δεν είναι άλλος από τη διοίκηση του οργανισμού και τη διαχείριση της περιουσίας του προς όφελος όλων ανεξαρτήτως των μουσουλμάνων συμπολιτών μας, αλλά και της ίδιας της κοακής κοινωνίας. Έτσι σήμερα βρισκόμαστε μπροστά σας με τιμή αλλά και γνωμοσύνη σε όλους όσοι στέκονται αρρωγοί στο έργο μας και παραδίδουμε στους μουσουλμάνους της ΚΟ αλλά και σε όλους τους πολίτες του νησιού μας τον λατρευτικό χώρο του τεμένου Γαζί Χασάν Πασά, αποκαταστημένο και σε πλήρη λειτουργία. Αισθάνομαι την ανάγκη να ευχαριστήσω προσωπικά τον κύριο Χατζημάρκο, τον Περιφερειάρχη Βοτίου Αιγαίου, τον κύριο Καλατζή, Γενικό Γραμματέα Θρησκευμάτων, τον Υπουργό Ναυτιλίας, τον κύριο Παπά Ιωάννη, τον Γενικό Γραμματέα Πολιτισμού, την κυρία Μιχαηλίδου, οι οποίοι βρίσκονται δίπλα μας από την πρώτη στιγμή και μας βοήθησαν με κάθε τρόπο στη δύσκολη αυτή προσπάθεια για την επίτευξη του σκοπού μας και της αποκατάστασης των καταστρεφέντων κτιρίων του οργανισμού που ταυτόχρονα αποτελούν σημεία αναφοράς της πόλης της ΚΟ. Επίσης, αισθάνομαι την ανάγκη να αναφερθώ στον αείμνηστο αρχιτέκτονα Γιώργο Σιδερή, ο οποίος εκπώνησε την αρχιτεκτονική μελέτη για την αποκατάσταση του τεμένους Γαζί Χασάν Πασά, με τον οποίο είχαμε μια αγαστή συνεργασία και ο οποίος εκπώνησε τη μελέτη του με απόλυτο σεβασμό στο μνημείο που κλείθηκε να αποκαταστήσει, πλην όμως δεν βρίσκεται σήμερα κοντά μας για να απολαύσει το έργο το υλοποιημένο. Τοπολογιώτα την γνώμη της ΚΟ, κυρία Πρόεδρε του Βακούφ, κύριε Γενική Γραμματής του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, αρχές και εξουσίες, να μην ξεχάσω κάποιον του τόπου και της Δωδεκανήσου. Είμαστε εδώ για να χαρούμε την ώρα που γίνονται τα εγγένεια του τεμένους που ανακαινίστηκε και είναι τόσο όμορφο για να προσφερθεί στους αδελφούς μας μουσουλμάνους για την προσευχή τους. Και θέλω να πω, για να είμαι δίκαιος, είμαστε εδώ να ευχαριστήσουμε τον Περιφερειάρχη, τον κύριο Χατζημάρκο, για την τόση αγάπη που έδειξε σε όλη την περιοχή μας αυτή την περίοδο και ιδιαίτερα στην ΚΟ, η οποία είχε πληγεί τόσο άσχημα από τον καταστροφικό σεισμό. Ευχαριστώ όλους σας για τις δυνατότητες που δώσατε να είμαστε εδώ, αλλά κύριε Περιφερειάρχα, είμαστε ευγνώμονες σε σένα, γιατί έζησε την αγωνία και των χριστιανών και των μουσουλμάνων. Πόσες φορές με τον αδελφό μου, τον Ιμάμι, βρεθήκαμε σε δύσκολη θέση, γύρως περισσότερο, και πόσες αγωνίες καλύπτετε με την προσπάθεια που κάνετε να αποκαταστήσετε τους χώρους της ζωής μας. Αυτοί οι χώροι είναι χώροι ζωής για τις σχέσεις για τους χριστιανούς και τα τζαμιά για τους μουσουλμάνους. Να είστε ευλογημένοι και χαρούμενοι όλοι σας. Θέλω να πω ότι πραγματικά είναι ένα τεράστιο πρόβλημα.
ευχαριστήσω ειλικρινά τον όλους τους ανθρώπους που ασχοληθήκατε μετά το σεισμό που κατάστησε στο τέλος. Γιατί έχει αξία να πούμε ότι 17-19, σεισμός 17 μέχρι το 19 που αναλάβουμε την κυβέρνηση της χώρας, ήρθαμε εδώ και είδαμε από κοντά μαζί με τους Γενικούς Γραμματείς των δύο Υπουργείων και ιδιαίτερα του Υπουργείου Πολιτισμού, του κ. Δασκάλου εδώ, αλλά και του Υπουργού Πολιτισμού, είδαμε ότι δεν υπήρχε απολύτως κανένα σχέδιο. Βρεθήκαμε το 19 να έχουμε μπροστά μας τόσα μνημεία, τόσα ιστορικά μνημεία και τους ναούς, τους εργοδότες, τους εργοδότες που είμαστε σήμερα, αλλά δεν είδαμε κανένα σχέδιο. Και μέσω της συνεργοποίησης με τους πολιτισμούς όλους, απόλυτη και πλήρη συνεργασία με την περιφέρεια του Δήμου Κατσιμάνικου, δεν χρειάζεται να πω εγώ λόγια του περιφερειάρχη μας, να γνωρίσω τη σχέση μας και ειλικρινά τη στάση του Δήμου σε αυτά τα ζητήματα. Θέλω να πω λοιπόν ότι είμαστε εδώ σήμερα να τιμήσουμε την αποκατάσταση και την επάλυση να πει η λειτουργία του τζαμιού. Το οποίο έγινε το 1700, από ό,τι θυμάμαι, 84-85 ιστορικά, όπως έχω δει. Έχει ξαναπάθει ζημίες στο παρελθόν. Τώρα όμως το βλέπουμε σε μια εικόνα, την καλύτερη, ίσως θα έλεγα, από ό,τι θυμάμαι και πριν την καταστροφή, αλλά και κατά τη διάρκεια της καταστροφής που το επισκεφθήκαμε πολλές φορές μαζί με την πρόεδρο του Βακούφ και τα μέλη του Βακούφ. Θέλω να πω ότι έχει τεράστια σημασία η λειτουργία και του Βακούφ, πρόεδρε, και εσύ και τα μέλη σας, Ελβάν, να πω συγχαρητήρια πραγματικά, γιατί έχει τεράστια σημασία και αξία το πώς λειτουργείτε εσείς και πώς διαχειρίζετε τους ανθρώπους και η συνύπαρξη των σχέσεων και συνεργασιών που υπάρχει μεταξύ των λαών, των μουσουλμάνων και των χριστιανών, Ελλήνων μουσουλμάνων και Ελλήνων χριστιανών στο νησί της Κόβα. Θέλω να πω ένα μπράβο σε όλους, ειλικρινά, σεβασμιότατε, μας θυμάτε με το έργο σας και με την παρουσία σας. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια σε όλους και πραγματικά έτσι μπορούμε να προχωρήσουμε μπροστά με την πλήρη και αρμονική συνεργασία όλων εμάς. Έχει, ξέρετε, βάθος να δούμε το τι γίνεται σε αυτό το νησί και το πόσα μπορούμε να κάνουμε όταν λειτουργούμε όλοι μαζί. Έπαρχε μου καλή διαδρομή, καλή πορεία, καλή επιτυχία στο έργο σας και που εσείς και οι υπόλοιποι συνεργάτες, κύριε Κρητικέ, κύριε Αντιπεριφερειάρχη που έχεις εδώ, κύριε Αντιδήμαρχε. Ολοκληρώνω να πω ότι μας ενδιαφέρει να διαφυλάττουμε και να αγωνιζόμαστε για να κρατάμε ζωντανές τις παραδόσεις, τα ήθη, τα έθιμα και την κουλτούρα των κατοίκων των νησιών μας. Καλή λειτουργία, να πάνε όλα καλά και αγαπητέ Γιώργο, συγχαρητήρια για αυτό το οποίο κάνετε και συνεχίζει να κάνετε. Να είστε καλά, καλή συνέχεια σε όλους. Σεβασμιότατε, σοφολογιότατε, κύριε Υπουργέ Ναυτιλίας, κύριε Αντιδήμαρχε, αγαπητοί γραμματείς του Υπουργείου Πολιτισμού και Παιδείας, αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι του πρώτου και δεύτερου βαθμού αυτοδιοίκησης, αγαπητή Πρόεδρε Ελβάν, κυρίες και κύριοι, είναι μεγάλη συγκίνηση που βρισκόμαστε σήμερα εδώ, για τους συνεργάτες μου και εμένα. Είναι μία ιδιαίτερη μέρα. Είναι αυτές οι στιγμές που αισθάνεσαι ότι η εκπλήρωση μιας δέσμευσης, μιας υπόσχεσης ολοκληρώνεται και εισπράττεις αυτή την ηθική ικανοποίηση ότι στέκεσαι καταρχήν εντάξει στο λόγο σου, αλλά και έχοντας διευρύνει την έννοια του καθήκοντος. Του αυστηρά περιγραφόμενου καθήκοντος σύμφωνα με τη θέση που υπηρετείς. Καθιερώσαμε, και αυτό ήταν μια απόφαση και πολιτική αλλά και προσωπική, καθιερώσαμε έναν τρόπο λειτουργίας στην περιφέρεια του Αιγαίου και μια αντίληψη η οποία είναι πέρα από τα στενά όρια των αρμοδιοτήτων μας. Μας είπαν όταν ξεκινήσαμε ότι κάνουμε κάτι εξαιρετικά επικίνδυνο το οποίο υπονομεύει το πολιτικό μας μέλλον. Ποιο είναι αυτό? Το να αναλαμβάνουμε ευθύνη εκεί που δεν έχουμε. Καταρχήν γιατί είμαστε σε μια χώρα όπου η ευθύνη συνήθως γίνεται μπαλάκι, αλλά και γιατί
Δυστυχώς υπάρχει ακόμα ένα κομμάτι μικρό, ευτυχώς και όσο περνούν τα χρόνια βλέπουμε πολύ μεγάλη ικανοποίηση ότι μικραίνει όλο και περισσότερο, ένα κομμάτι της κοινωνίας το οποίο θέλει να γδέρνει όσους λειτουργούν παραγωγικά. Άκουσα την Πρόεδρο να μιλάει με στεναχώρια για αυτά που αντιμετώπισε. Μιλήσατε, κυρία Πρόεδρε, για ανίκιες συμπεριφορές. Είναι αποτέλεσμα αυτής της κουλτούρας που στοχοποιεί όσους παράγουν. Να είστε περήφανοι. Να μην στεναχωριέστε, να είστε περήφανοι. Εμείς αυτό το ζούμε καθημερινά. Και εμείς είμαστε πολύ περήφανοι γι' αυτό. Πάρα πολύ περήφανοι. Πρέπει να είναι πάνω από 250 τα κτίρια υποδομές που στα 50 νησιά του Νοτιού Αιγαίου έχουμε αναλάβει αυτοβούλος, οικειοθελώς, για να βοηθήσουμε τοπικές κοινωνίες, για να βοηθήσουμε να δοθούν λύσεις. Και αυτή τη στιγμή το χειρότερο κτίριο, τα χειρότερα κτίρια, νομίζω σε κάθε νησί, είναι τα δικά μας. Είναι τα γραφεία μας. Από τη Ρόδο, το Διοικητήριο της Περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου, το επαρχείο της ΚΟ, το επαρχείο στην Σαντορίνη, θα δείτε ότι είναι τα χειρότερα κτίρια. Και αυτά γιατί δεν προλαβαίνουμε. Και αυτό γιατί δεν μας περισσεύουν χρήματα. Γιατί διαθέτουμε ίδιους πόρους στα περισσότερα από αυτά τα έργα, γιατί θέλουμε να ανατρέψουμε, θέλαμε να ανατρέψουμε, πιστεύω ότι το έχουμε πετύχει αυτό. Θα σας πω γιατί το λέω. Θέλουμε να ανατρέψουμε αυτό το μοντέλο πολιτικής. Αυτό το μοντέλο πολιτικής που ζούσε κλειστό μέσα σε ένα πολύ αυστηρό πλαίσιο λειτουργίας και το οποίο έκλεινε τα μάτια του σε μεγάλα, μεγάλα ζητήματα, δηλώνοντας απλά ότι οι αυστηρές διατάξεις που περιγράφουν αρμοδιότητες δεν του επέτρεπαν να παρέμβει. Ένας από τους στόχους μας ήταν και παραμένει να σπρώχνουμε τα όρια, να διευρύνουμε τα όρια. Και εδώ το έχουμε κάνει στο μάξιμο. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που περπατάω στην ΚΟ και βλέπω τους τρεις χώρους θρησκευτικής λατρείας που αναλάβαμε εμείς. Ο χώρο που βρισκόμαστε σήμερα εδώ, την Αγία Παρασκευή και τον Άγιο Νικόλαο, τη Μητρόπολη της ΚΟ, να έχουν αποκατασταθεί και τεχνικά άρτια, όχι σύντομα, γιατί είμαστε καλοί σε πάρα πολλά πράγματα, αλλά όχι στη τσαπατσουλιά. Δεν είμαστε καπάτσι. Καπάτσι ήτανε κάποιοι άλλοι. Τα κάνανε γρήγορα, ήτανε και λίγο πιο μάγκες από εμάς. Τα αποτελέσματα αυτής της μαγκιάς τους και της καπατσοσύνης τους τα ζήσαμε το 10 πληρώνοντας το λογαριασμό της πτώχευσης ως ολόκληρος λάθος. Και αν κάποιος δεν μαθαίνει από πολύ μεγάλες εθνικές τραγωδίες, τότε κινδυνεύει να είναι και ιστορικά και εθνικά ανιστόρητος. Και δεν είμαστε ανιστόρητοι. Η πολιτική έχει και έναν παιδευτικό και εκπαιδευτικό ρόλο. Τα πράγματα με εμάς γίνονται αργά. Γιατί γίνονται απολύτως νόμιμα, με κανόνες, με χρηστή διοίκηση σε όλα τα επίπεδα. Χαίρομαι γιατί σήμερα στέλνουμε από αυτήν εδώ την γωνιά της Ελλάδας ένα υπέροχο μήνυμα ότι τα νησιά μας δεν φυλάνε μόνο σύνορα. Τα νησιά μας φυλάνε πανανθρώπινες αξίες, είναι θεματοφύλακες, είναι θησαυροφυλάκια πανανθρώπινων αξιών, κλασικές ελληνικές αξίες, και στέλνουν το μήνυμα του σεβασμού
στα ανθρώπινα δικαιώματα, κάτι για το οποίο η Ελλάδα δεν διαπραγματεύεται, τα νησιά μας δεν διαπραγματεύονται. Σέβονται την προσωπικότητα του κάθε πολίτη, σέβονται τις επιλογές του και βεβαίως την εσωτερική του ανάγκη να επιλέγει το θρήσκευμά του, και αγωνιζόμαστε στην πράξη και όχι μόνο στα λόγια να εξασφαλίζουμε στους πολίτες την δυνατότητα να λειτουργήσουν και θρησκευτικά. Η συνεργασία μας ξεπέρασε αυτό που στην Ελλάδα, για να επιτευχθούν όλα αυτά, ξεπέρασε αυτό που στην Ελλάδα ήταν σύνηθες και φτάσαμε να κάνουμε πολύ συχνή παρέα με το Υπουργείο Παιδείας, με το Υπουργείο Πολιτισμού. Χαιρόμαστε πάρα πολύ γι' αυτό. Με το Υπουργείο Ναυτιλίας. Τι είναι το Υπουργείο Ναυτιλίας στην παραγωγή αυτών των έργων, θα πει κάποιος. Είναι η απόδειξη ότι υπάρχει και η ίδια αντίληψη στο πρόσωπο του Υπουργού μας, του κύριου Παπά, ότι όλοι πρέπει να ξεπερνάμε τα όρια μας και να δίνουμε μία μάχη από κοινού, με ομαδικό πνεύμα και πιστεύοντας ότι η συνένωση των δυνάμεων είναι αυτή η οποία μπορεί να μεγιστοποιήσει και το αποτέλεσμα το οποίο η κοινωνία προσδοκά. Η κοινότητα των μουσουλμάνων της ΚΟ ξέρει ότι χαίρει όχι μόνο απόλυτου σεβασμού, αλλά έχει και δίπλα της συμμάχους, έχει φίλους, έχει ανθρώπους και διοίκηση που την σέβεται, παρακολουθεί τις ανάγκες της και κάνει ό,τι είναι δυνατόν και ίσως και παραπάνω, όπως στην περίπτωσή μας και στην περίπτωση αυτού εδώ του υπέροχου χώρου, προκειμένου να έχει τη δυνατότητα να ζήσει, να λειτουργήσει, να προοδεύσει μέσα σε ένα περιβάλλον το οποίο είναι εξαιρετικά πολιτισμένο, ασφαλές και της παρέχει όλο το σεβασμό τον οποίο αξίζει. Χαίρομαι πάρα πολύ. Επαναλαμβάνω και κλείνω που μπορέσαμε να κρατήσουμε και αυτό το λόγο μας και αυτή την υπόσχεσή μας και συνηθίζω να λέω σε αυτές τις περιπτώσεις μια φράση η οποία περιλαμβάνει ουσιαστικά είναι το μότο της δικής μας πολιτικής, ότι στα χέρια μας τα πράγματα φτιάχνουν. Στα χέρια μας τα χαλασμένα φτιάχνουν. Και αυτό είναι ένας πολύ απλός πύχης, εξαιρετικά απαιτητικός, αλλά και εξαιρετικά παραγωγικός. Συγχαρητήρια για το έργο σας, κύριε Αλβάν. Είμαστε και θα παραμείνουμε στο πλευρό σας. Στέκεστε δίπλα σε ανθρώπους που με πάρα πολύ αγάπη και σεβασμό έχουν προσεγγίσει όλα τα ζητήματά σας. Είναι τρία υπουργεία στο πλευρό σας. Είναι το Υπουργείο Ναυτιλίας, είναι η Νησιωτικής Πολιτικής, είναι το Πολιτισμού, είναι το Υπουργείο Παιδείας. Είναι εδώ ο Δήμος, είναι η Περιφέρεια. Είστε σε ένα περιβάλλον και λειτουργείτε σε ένα περιβάλλον το οποίο σας επιτρέπει να αναπτύσσετε τα όνειρά σας και την προσωπικότητά σας και να μην πτωείστε από καμία στοχοποίηση, να μην πτωείστε. Αντιθέτως, να ανησυχήσετε πάρα πολύ, να ανησυχήσετε και να θορυβηθείτε όταν αυτό το αρρωστημένο κομμάτι της κοινωνίας σας αγκαλιάσει. Τότε να γεμίσετε με αγωνία. Θεβασμιότατε, σας ευχαριστούμε για την αγάπη σας και τη δική σας προσφορά και σε αυτόν τον υπέροχο χώρο. Να είστε όλοι καλά, καλή χρονιά. Να καλέσουμε τον Γενικό Γραμματέα Θρησκευμάτων του Υπουργείου Παιδείας, κύριο Καλαντζή. Καλή χρονιά σε όλους, σεβασμιότατε, ιερότατε, κύριε Υπουργέ, κύριε Γενικέ, αρχές του τόπου και βέβαια κύριε Περιφερειάρχη, διότι όλα καλά, αλλά χωρίς
χρήμα, τίποτα δεν κινείται. Το έχει πει και ο Δημοσθένης, δι' χρημάτων. Εσείς λοιπόν εκπροσωπείτε αυτή τη διάσταση, την απολύτως απαραίτητη για όλους εμάς, ώστε σήμερα να είμαστε εδώ για να μπορούμε να θαυμάζουμε αυτό το υπέροχο κτίριο, που όπως ευφιέστατα είπε ο Σεβασμιότατος, είναι ένας χώρος ζωής για όσους θρησκεύονται. Εγώ θέλω να πω μόνο τούτο. Η Ελλάδα είναι μια υπέροχη χώρα για να επισκέπτεται κάποιος, αλλά κυρίως για να ζει κάποιος. Είναι μια υπέροχη χώρα γιατί έχει δημοκρατία, γιατί προστατεύει τα δικαιώματα των πολιτών της, γιατί ξέρει να θέτει όρια, γιατί μπορεί να επιτρέπει, μπορεί να δημιουργεί τις κατάλληλες συνθήκες για να ανθίζει η ελευθερία, η σκέψη, ο λόγος, η ελπίδα. Αυτό το έργο σήμερα εμπεβαιώνει ακριβώς αυτή την προοπτική. Η Ελλάδα, όπως λέει και το Σύνταγμά της, είναι η μόνη που έχει την ευθύνη, την αρμοδιότητα και την ασκεί πλήρως για να προστατεύει και να αγκιάται τη θρησκευτική ελευθερία όλων. Καλή χρονιά. Να καλέσουμε τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού, κύριο Διδασκάλου. Καλημέρα και από μένα. Σεβασμιότατε, ιερότατε, αξιότιμε κύριε Υπουργέ, αξιότιμε κύριε Περιφερειάρχη, αξιότιμε κύριε και αγαπητέ φίλε Γενική Γραμματέα, εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, κύριε Έπερχε, αγαπητοί φίλες και φίλοι, κυρία Πρόεδρε του Οργανισμού Βακούφ ΚΟ. Με ιδιαίτερη χαρά βρισκόμαστε σήμερα στην ΚΟ, εδώ, τα στελέχη του Υπουργείου Πολιτισμού, ο Γενικός Γραμματέας, η Γενική Διευθύντρια, η Διευθύντρια Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων, ο νέος Διευθυντής Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου, στελέχη του Υπουργείου που παρακολουθούν τα έργα που εκτελεί το Υπουργείο στο νησί, στο νησί της ΚΟ. Ένα νησί με ανεξάρτητο πολιτιστικό απόθεμα, στο οποίο το Υπουργείο Πολιτισμού δια των υπηρεσιών του εκτελεί μια σειρά έργων πολιτισμού που άπτονται της προστασίας, συντήρησης, διαμόρφωσης, ανάδειξης και απόδοσης στο κοινό μνημείων και αρχαιολογικών χώρων. Και σε αυτά τα έργα και το πλούσιο έργο θα πρέπει να προσθέσουμε φυσικά και τα έργα υποστήριξης των σωστικών ανασκαφών στο πλαίσιο των μεγάλων δημόσιων, κοινοφελών αλλά και ιδιωτικών έργων που υλοποιούνται στο νησί. Με αφορμή λοιπόν τη σημερινή μου παρουσία στα εγγένεια έναρξης λειτουργίας προσευχών στο τέμενος Γαζί Χασάν Πασά στο Πλατάνι, κατόπιν της ευγενικής πρόσκλησης Προέδρου του Οργανισμού Βακούφ ΚΟ, της κυρίας Ελβάν Κοτζαογλάν, την οποία και θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά, θα σταθώ επιγραμματικά στα έργα πολιτισμού που εκτελούνται αυτή τη στιγμή στο νησί και ιδιαίτερα στην πόλη και είναι ενταγμένα στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα του Ταμείου Ανάκαμψης και Αθεκτικότητας. Τα έργα καλύπτουν παρεμβάσεις αποκατάστασης, ανάδειξης και επαναλειτουργίας στα εμβληματικότερα μνημεία του της ΚΟ, όπως είναι το κάστρο της Νερατζιάς, η πύλη του Φόρου, μεσαιωνικές οχυρώσεις, το παλαιοχριστιανικό βαπτιστήριο στα 7 βήματα, το τέμενος Δευτεντάρ, για να ακολουθήσουν στο προσεχές διάστημα, αφού ολοκληρωθούν οι μελέτες και τύχουν των απαραίτητων εγκρίσεων από τα κεντρικά συμβούλια και τις υπηρεσίες του Υπουργείου, το τέμενος Γαζί Χασάν Πασά στη Λότζια και η αποκατάσταση της ανάδειξης του λεγόμενου Δυτικού Αρχαιολογικού Χώρου. Μνημεία τοπόσημα, που η συντήρηση και η λειτουργική ένταξή του στην πόλη θα αποκαταστήσουν την εικόνα που είχε δημιουργηθεί μετά το σεισμό του 2017. Συνοπτικά μπορούμε να πούμε ότι όλα αυτά τα έργα είναι, που έχει αναλάβει το Υπουργείο Πολιτισμού, είναι σε πλήρη εξέλιξη. Είτε έχει εγκατασταθεί ο εργολάβος, τα έργα που παρακολουθεί και εποπτεύει η υπηρεσία Βυζαντινών με τα Βυζαντινών μνημείων, όπως το βαφτιστήριο στην πύλη του Φόρου, στα 7 βήματα, στον Δευτεντάρ και φυσικά στο κάστρο της Νερατζιάς, είτε είναι έργα που παρακολουθεί η αρμόδια εφορία των Δωδεκανήσων, όπως είναι ο Προμαχώνας και τα τμήματα επί της Οδού Υποκράτους, και η αποκατάσταση της Ιταλικής ΤΟΑΣ και η δημιουργία μιας υπαίθειας γλυπτοθήκης. Ο προϋπολογισμός των ελόγω έργων αγγίζει τα 10 εκατομμύρια ευρώ. Ουσιαστικά, αυτή την περίοδο, το Υπουργείο Πολιτισμού υλοποιεί στην ΚΟ τη μεγαλύτερη επένδυση στον πολιτισμό που έχει γίνει ποτέ. Οφείλω να τονίσω ότι επίσης το Υπουργείο Πολιτισμού μεριμνά για την αποκατάσταση των Οθωμανικών μνημείων που επλήγησαν και αυτά από το σεισμό του 2017. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να επισημάνω τη συμβολή του Οργανισμού Διαχείρισης Βακούφ ΚΟ, την πολύ καλή συνεργασία και την εγγένεια συμβολή του στην ορίμανση των μελετών
για τα τεμένη του Γαζί Χασάν Παστά στο Πλατάνι, του Δευτεντά στην Πλατεία Ελευθερίας, του Αττίκ και του Μωρού, καθώς και του τεμένους Γαζί Πασά στη Λότζια, που κατόπιν εντολής της κυρίας Υπουργού στην πρόσφατη επίσκεψή του Νοέμβριο στο νησί, η Διεύθυνση Αναστήλωσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων έχει αναλάβει να επικαιροποιήσει τις μελέτες προκειμένου να εξασφαλιστεί η κατάλληλη χρηματοδότηση για να αποκατασταθεί ως επισκέψιμο μνημείο. Κυρίες και κύριοι, σήμερα συμμετέχουμε στον εορτασμό των εγγενείων του τεμένου του Γαζί Χασάν στο Πλατάνι, ενός χαρακτηρισμένου ιστορικού διατηρητέου μνημείου και ενεργού θρησκευτικού τόπου λατρείας. Το τέμενος, όπως υπόθηκε και νωρίτερα από τον κύριο Υπουργό, χρονολογείται το έτος 1784-85 και οικοδομήθηκε από τον βεζίρι Γαζί Χασάν, όπως μαρτυρεί η εντυχισμένη μαρμάρινη επιγραφή πάνω από το θύραμα της εισόδου. Το χτίσμα είναι κυβόσχημο, λιθόχτιστο και επιχρησμένο εξωτερικά. Ακολουθεί την τυπική διάταξη ενός τεμένους, με την ορθογανική σε κάτωψη αίθουσα προσευχής και λειτουργικά στοιχεία, το Μιχράπ και το Μιντμπέρ, τον Άφκα και τον Γυναικονίτη. Στη διάρκεια των χρόνων λειτουργίας του, υπέστη αρκετές αλλαγές στη δομοστατική του οργάνωση σχετικά με την αρχική του μορφή, κυρίως μετά το σεισμό του 1933. Ο ισχυρός σεισμός του 2017 επηρέασε δραματικά για άλλη μια φορά τη στατική επάρκεια του μνημείου και τη λειτουργία του ως χώρου προσευχής. Μετά τον έλεγχο των αντίστοιχων διευθύνσεων του Υπουργείου Υποδομών, το κτίριο κρίθηκε ακατάλληλο προς χρήση. Ακολούθησε επισταμένη διερεύνηση των βλαβών του μνημείου και εκπονήθηκε από τον Οργανισμό Διαχείρισης Κτημάτων Βακούφκο ολοκληρωμένη μελέτη απόσπασης, αποκατάστασης, ανάδειξης και επανάκρισης του, η οποία εγκρίθηκε από το Υπουργείο Πολιτισμού. Η μελέτη περιέλαμβανε επεμβάσεις αποκατάστασης των δομικών και των μορφολογικών στοιχείων του τεμένους, όπως την επαναφορά της τετράρρυχτης στέγης και των αρχικών παραθύρων στην κυρία όψη του, την τοποθέτηση νέων κουφωμάτων, την εγκατάσταση απαραίτητων ηλεκτρομηχανικών υποδομών και άλλων εργασιών. Την υλοποίηση του έργου, και εδώ είναι το σημαντικό, κύριε Περιφερειάρχη, ανέλαβε άμεσα να χρηματοδοτήσει και να επιβλέψει ένας άλλος φορέας της πολιτείας, Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Σήμερα, με την ολοκλήρωση των εργασιών, έχει εξασφαλιστεί η αντισεισμική θωράκιση του μνημείου και η εγγένεια επαναφορά του σε συνθήκες οι οποίες θα του επιτρέψουν να επιτελεί με ασφάλεια τη λειτουργία του ως χώρου λατρείας. Αξίζουν θερμά συγχαρητήρια όλοι όσοι συνέβαλαν στην αποκατάσταση και λειτουργία του μνημείου. Ιδιαίτερες ευχαριστίες στην Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου και προσωπικά στον Περιφερειάρχη, τον κύριο Χατζημάρκο, όχι μόνο για την υποστήριξη στο συγκεκριμένο έργο, κύριε Περιφερειάρχη, αλλά για όλη την υποστήριξη, για όλα τα σημαντικά έργα που εκτελούνται όλη αυτή την περίοδο στην Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα, αλλά και στις Κυκλάδες που έχουμε μια εξαιρετική συνεργασία. Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω από καρδιάς τόσο τον αγαπητό φίλο και συνάδελφο Γενικό Γραμματέα Παιδείας, τον κύριο Καλατζή, για την εξαιρετική συνεργασία που έχουμε σε όλα τα θέματα συναρμοδιότητας, όσο φυσικά και τον Υπουργό μας, τον κύριο Παπά, που από το 2019 θυμάμαι την αγωνία του, το ενδιαφέρον του, την πίεσή του, προκειμένου όλα αυτά τα έργα, όλες αυτές οι υποδομές που είχαν πληγεί και τα μνημεία από το καταστροφικό σεισμό του 2017, πραγματικά να αποκατασταθούν και να γυρίσει και να επιστρέψει η κανονικότητα τόσο στην πολιτιστικό, όσο σε όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου. Σας ευχαριστώ πολύ. Να καλέσουμε τον εκπρόσωπο του Δημάρχου ΚΟΚ, κύριο Καμπουράκη. Σεβασμιότατε, σοφολογιότατε, Υπουργέ μου, Περιφερειάρχη, αγαπητοί συνάδελφοι πρώτου και δευτέρου βαθμού της τοπικής αυτοδιοίκησης, πριν διαβάσω το χαιρετισμό του Δημάρχου, ο οποίος απουσιάζει, είναι στην Ουτρέχτη, θα ήθελα και εγώ από τη μεριά μου να πω συγχαρητήρια τόσο στην Πρόεδρο του Βακούφ για την εξωστρέφεια του Βακούφ τα τελευταία χρόνια και πρέπει να το αναγνωρίσουμε στο πρόσωπό της, όσο και για την προσωπική εργασία του σοφολογιότατου, τον οποίο πραγματικά είδαμε τι αγωνία προσπαθούσε μέχρι το τέλος, μέχρι την τελευταία πυρηνιά να ετοιμάσει το τέμενος.
Αξιότιμη Πρόεδρε, αγαπητοί συμπολίτες, η ανάγκη εκπροσώπησης του νησιού μας στη Διεθνή Τουριστική Έκθεση της Ουτρέχτης υποχρεώνει να μην παραβρίσκομαι στην όμορφη εκδήλωσή σας για τα εγγένεια του ανακαινισμένου ιερού τεμένους Γαζί Χασά Πασάν. Οφείλω όμως να σημειώσω ότι πρόκειται για μια σημαντική παρέμβαση με μεγάλη θρησκευτική αξία για την κοινότητα των μουσουλμάνων συμπολιτών μας, με ιστορική και κοινωνική αξία για τον τόπο μας. Καταδεικνύει και επιβεβαιώνει στην πράξη το διαχρονικά πολυπολιτισμικό χαρακτήρα της ΚΟ ως τόπου συνάντησης και ειρηνικής συνύπαρξης ανθρώπων με διαφορετικά χαρακτηριστικά, αλλά με την ίδια αγάπη για το νησί μας. Η αλήθεια είναι ότι ο καταστρεπτικός σεισμός του 2017 μας σημάδεψε. Έγινε αιτία απώλειας ζωής των συνανθρώπων μας και υλικών ζημιών με μεγάλο κόστος αποκατάστασης. Παράλληλα όμως απέδειξε το υψηλό αίσθημα ευθύνης και το καλό αποτέλεσμα που προκύπτει από τη συνεργασία όλων. Ειδικά σε αυτή την περίπτωση, από τη στήριξη που παρήχε η Περιφέρεια Νοτιού στην αποκατάσταση των χώρων λατρείας, οφείλω να ευχαριστήσω τον Περιφερειάρχη Γιώργο Χατζημάρχο γι' αυτό, για την ευαισθησία του και την αρρωγή που επέδειξε, την πρόεδρο του Βακούφ και τους συνεργάτες της για τη συνεχή προσπάθειά τους. Στο ίδιο πνεύμα, πιστεύω ότι θα συνεχιστεί η συνεργασία όλων σε όφελος της κοινωνίας μας. Οφείλω επίσης να επισημάνω ότι η τελευταία δυσάρεστη εξέλιξη που είδε το φως της δημοσιότητας με την αποχώρηση του εργολάβου από το έργο αποκατάστασης του τεμένους Ντεφτεντάρ στην πλατεία Ελευθερίας προκαλεί πολύ μεγάλη ανησυχία. Βρισκόμαστε ήδη 7 χρόνια μετά το σεισμό και η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στην καρδιά της πόλης επηρεάζει αρνητικά τη λειτουργία και την οικονομία της. Το Υπουργείο Πολιτισμού οφείλει να λάβει όλα τα απαιτούμενα μέτρα για την ταχεία ολοκλήρωση του έργου. Με την ευχή αυτός ο μεγάλος σεισμός να είναι ο τελευταίος που έπληξε τον τόπο μας, με εκτίμηση ο Δήμαρχος ΚΟ Θεοδόσης Αντωνίου Νικηταράς. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλέσουμε τον πρόεδρο του Βακούφ Κομοτηνής, κύριο Σελήμ. Αξιότιμε κύριε Υπουργέ Ναυτιλίας, κύριε Περιφερειάρχα, κύριε Γενική Γραμματέα Θρησκευμάτων, κύριε Γενική Πολιτισμού, Υπουργείου Πολιτισμού, κυρία Πρόεδρε Βακούφκο, σεβοσμιότατε, σοφολιότατε, αξιότιμοι κύριες και κύριοι, κυρία Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πρώτον για την πρόσκλησή σας για το πρόσωπό μου ως Πρόεδρο Διαχειριστικής Κομοτηνής Βακούφ Κομοτηνής. Σας μεταφέρω τα χαιρετίσματα του Διοικητικού Συμβουλίου μου, αλλά και των συμπολιτών μου από Κομοτηνή. Δεύτερον, σας συγχαίρω ιδιαίτερα για την ευλογημένη αυτή προσπάθεια σας για την ανακαίνιση και ανάδειξη του ιστορικού ιερού τεμένους Γκαζί Χασάν Πασά, τέτοντας σε καθημερινή λειτουργία μετά από 7 χρόνια λόγω σεισμού που προκάλεσε ζημίες στο ιστορικό αυτό τέμενος. Εύχομαι από τον Θεό να μην σας δοκιμάσει ποτέ από σεισμούς και άλλες φυσικές καταστροφές. Τελειώνοντας, θα ήθελα να σας δωρήσω το ανακαινισμένο αυτό το ιστορικό τέμενος, το αποχαιρετιστήριο διάγγελμα του προφήτη μας Μωάμεθ στα ελληνικά. Χάρηκα πολύ για την γνωριμία μας από κοντά και ελπίζω να συνεχιστεί η συνεργασία μας από που είχαμε μέχρι και σήμερα. Ευχαριστώ πολύ.